που δίνουν ηθημερών τον καλύτερό τους εαυτό για να δαμάσουν τη φωτιά στην Αττική, βρέθηκε από την πρώτη στιγμή το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων. Έστησαν συντονιστικό κέντρο στο Καπανδρίτη για να βοηθήσουν τους δασοπυροσβέστες, φτιάχνοντας τοστ και μοιράζοντας παγωμένο νερό. Μόλις μας ήταν για πρώτη φορά, νιώσαμε κι εμείς μια συγκίνηση η οποία είναι απερίγραφτη. Ταλαιπωρούνται πολύ από τον ήλιο και τη φωτιά, οπότε το δροσερό νερό το καταλάβαν αφού το πιάσαν στα χέρια τους. Το χαμόγελο που αμέσως μετά μας έδωσε και εμάς την ανταβήμη να καταλάβουμε πώς αισθανόταν ήταν τεράστιο. Η εμπειρία τους είναι πρωτόγνωρη και το ευχαριστώ το αποκαμωμένο από την κούραση πυροσβέστη τους γεμίζει χαρά και δύναμη να συνεχίσουν την αποστολή. Ευχαριστώ πολύ. Η πρώτη λέξη που λέγανε ήταν ευχαριστώ. Κάποιοι από αυτούς, επειδή ήταν σε περίεργα σημεία, μπορεί να μην είχαν νερό για αρκετές ώρες. Για το δώσουμε ένα μπουκάλι νερό, ένα σάντουιτς να φάει, να ξεκουραστεί λίγο, πραγματικά γεμίζει την καρδιά μας. Ανάμεσά του ο Μανώλης Αντωνάκης, που σπουδάζει στη Λέσβο, ήρθε για διακοπές στους γονείς του στην Αθήνα και με το που έπιασε φωτιά, βρέθηκε στο Καπανδρίτη. Την ώρα που είσαι στη δράση και επιχειρείς, δεν νιώθεις κάτι ιδιαίτερο, γιατί ουσιαστικά ακολουθάς τις εντολές του που έχουν δοθεί. Αλλά το βράδυ που θα γυρίσεις στο σπίτι σου νιώθεις χαρούμενος και γεμάτος με την προσφορά που έδωκανες. Συνολικά 62 θελοντές πρόσκοποι από όλη την Ελλάδα συναντώνται από το πρωί για να διανύμουν την προσφορά τους στην περιοχή Πολυδενδρίου. Τις τελευταίες δύο μέρες οι Έλληνες πρόσκοποι έχουν προσφέρει στους δασοπυροσβέστες περισσότερα από 1.500 παγωμένα νερά, μπισκότα και 1.000 σάντουιτς. Διασχίζουν το καμένο δάσος στο Πολυδένδρη και με τα δύο βαν που διαθέτουν, οι πρόσκοποι ψάχνουν σημείο προς σημείο για να βρουν πυροσβέστες. Ακόμη και αυτούς που είναι κρυμμένοι σε δύσβατες περιοχές. Οι περισσότεροι πλέον τους γνωρίζουν και τους αναμένουν. Οι πράσινες διαδρομές που κάποτε οι πρόσκοποι διέσχιζαν έγιναν από καΐδια. Η προσφορά όμως στους ανθρώπους, φύλακες του πρασίνου που απέμεινε, θα συνεχιστεί μέχρι η περιοχή να σταματήσει να απειλείται. Τώρα, στα δικά μας κυρίες και κύριοι, και σας ετοιμάσαμε έτσι μία εικόνα, μάλλον μία συλλογή φωτογραφιών. Χτες είπαμε για τους πυροσβέστες. Μπράβο. Που οι άνθρωποι με ηρωικές προσπάθειες έζησαν τις πυρκαγιές ώρες ολόκληρες. Τώρα πάμε στους άλλους ήρωες που είναι οι εθελοντές. Τους αφανείς ήρωες. Τους αφανείς ήρωες. Πάμε να δούμε λοιπόν έτσι, εικόνες από το τετραήμερο που πέρασε, κυρίες και κύριοι, που είναι ουσιαστικά η συνδρομή της κοινωνίας των πολιτών. Είναι η κοινωνία των πολιτών που στέκεται δίπλα στους άνδρες και τις γυναίκες της πυροσβεστικής. Πρόσκοπη. Υπήρξαν ανάγκες και μέσω του ΣΚΑΙ. Είχαν γίνει εκκλήσεις και για νερό και για γάλα και για σάντουιτς κλπ. Η ανταπόκριση ήταν άμεση. Εδώ βλέπουμε μεταξύ άλλων από τους προσκόπους και τη δική τους συνεισφορά, τη δική τους βοήθεια, έτσι ώστε να υποστηριχθούν οι άνθρωποι της πυροσβεστικής που βρίσκονταν στο μέτωπο. Η αλληλεγγύη, Νίκο μου, είναι πολύ σπουδαίο πράγμα σε τέτοιες περιπτώσεις. Ναι. Και είναι ο ανθρώπινος παράγοντας. Και οι Έλληνες το έχουν στο DNA τους. Ναι. Ναι, ναι. Πάντα. Εδώ βλέπουμε τις εικόνες και πριν από λίγο είδαμε το βανάκι το οποίο ήταν δίπλα στα πυροσβεστικά οχήματα έτσι ώστε να παραδώσει και όλα αυτά το νερό, τα σάντουιτς, γάλα, ό,τι τέλος πάντων μπορούσε ο καθένας να προσφέρει. Και είναι αυτό, ένα ωραίο δείγμα μιας κοινωνικής προσφοράς της κοινωνίας.